Τσίγκαρ. Πώς θα διώξουμε τον πόνο στη μέση με ένα σκαμπό, Γιώργο Τσουκαλάς, φυσικοθεραπευτής, οστεοπαθητικός. Καλώς ήρθες, Γιώργο, εσύ. Γεια σου, Φωτεινή. Θα μας πεις λοιπόν αυτό που υποσχεθήκαμε στους τηλεθεατές για τον πόνο στη μέση, τον οποίο βιώνουμε 8 στους 10, μία φορά τουλάχιστον στη ζωή μας. Θα έχουμε αυτόν τον ενοχλητικό πόνο στη μέση, μπορεί να ταλαιπωρήσει. Ακριβώς, επιδημιολογικά, δηλαδή το 80% του πληθυσμού θα νιώσει έστω και μία φορά στη ζωή του πόνο στη μέση. Ευτυχώς όμως το 90% είναι λειτουργικές διαταραχές, δηλαδή είναι κάτι που θα περάσει εύκολα. Έτσι, οπότε θα δείξουμε με βάση τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες μας λένε ότι οι ασκήσεις που θα δείξουμε, οι θεραπευτικές ασκήσεις αποκατάστασης, είναι μέσα στα guidelines και θα πρέπει να γίνονται στον οξύ, στον υποξύ και στο χρόνιο πόνο. Μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε. Μας έχει φέρει πολλά ο Γιώργος. Και πάμε σιγά σιγά να πούμε ότι αυτό που κάνουμε, γιατί όλοι θα το κάνουμε, όταν πονάμε πάμε και βάζουμε μία ζώνη. Για πες γι' αυτό. Αυτό είναι μύθος. Πηγαίνουμε δηλαδή, ουσιαστικά χρησιμοποιούμε, γι' αυτό λέμε τι υπάρχει στα νέα guidelines. Έτσι, απλά μας υπενθυμίζει ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη μέση. Όχι, απλά λοιπόν, μας υπενθυμίζει. Καλύτερα όχι. Ναι. Ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα. Ωραία. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Είναι η επανεκπαίδευση των μειών. Έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι εάν πονέσουμε έστω και μία φορά στη μέση, μέσα στο πρώτο 24ωρο, οι μύες της μέσης παθαίνουν ενός είδους ατροφία και χάνουν τη σταθερότητα. Δηλαδή, οι εντοβάθμιες της μέσης που θα δείξουμε προοδευτικά πόσο τους επανεκπαιδεύουμε, σταθεροποιούν τη μέση για να μπορέσουμε να επιτελούμε όλες τις λειτουργίες μας. Αυτές τις ασκήσεις που θα δείξουμε στο σκαμπό, τις κάνουμε μόλις πονέσουμε? Μπορούν να γίνονται τόσο σε οξύ, όσο σε υποξύ και σε χρόνιο στάδιο. Να δείξουμε αυτό, να δείξουμε αυτό. Αυτό ξέρετε τι είναι? Είναι αυτό για να μας βοηθάει να καθόμαστε. Ακριβώς. Εγώ το βάζουμε εδώ για να γεμίσει το κενό. Ακριβώς. Τώρα φανταστείτε σε καρέκλα, δεν γίνεται με σκαμπό, αλλά... πηγαίνει λίγο πιο ψηλά εδώ. Α, εντάξει. Χρησιμοποιείται σε γενικό καθιστικό περιβάλλον για να διατηρεί τη φυσιολογική λόρδωση της μέσης. Ειδικό πραγματάκι για όλους εσάς. Και χρήσιμο. Λοιπόν, Γιώργο μου, έλα πάμε να δείξουμε, γιατί αυτό πρέπει να δείξουμε στον κόσμο. Ωραία. Για πες, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε, πώς ξεκινάμε τώρα? Ξεκινάμε φουσκώνοντας ένα μπαλόνι. Δεν το πιστεύω, ναι. Έτσι, λοιπόν. Ναι, φέρε με εμένα το πορτοκαλί και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί όπως είπαμε, χάνουν τη δύναμή τους οι εντοβάθμιες της μέσης, εμείς που σταθεροποιούν βαθιά τη μέση. Εδώ θα πρέπει να διατηρούμε τη φυσιολογική λόρδωση. Εδώ. Και φουσκώνοντας τον μπαλόνι, ενεργοποιούμε τους εντοβάθη σταθεροποιούς μυς της μέσης. Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Σε ταλαιπωρώ λίγο. Ωραία. Λοιπόν, διατηρώντας τη φυσιολογική λόρδωση. Οπότε ξεκινάμε και επανεκπαιδεύουμε τους μυς που μας στηρίζουν. Φουσκώνοντας λοιπόν ένα μπαλόνι, το Ακριβώς. πρώτο βήμα. Μετά. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση που θα πρέπει να κάνουμε. Η δεύτερη άσκηση είναι ότι προοδευτικά θα πρέπει, χωρίς να μπαίνουμε μέσα στον πόνο, να αρχίσουμε να κάνουμε κινήσεις φυσιολογικές σπονδυλικής στήλης. Πάμε να σταρώσουμε τα χέρια μας πίσω από το κεφάλι, πλέκουμε τα δάχτυλα. Ωραία. Και από αυτή τη θέση κάνουμε έκταση, παίρνω ανάσα και φυσάω όπως φυσούσα πριν τον μπαλόνι στην επαναφορά. Μπράβο. Ωραία. Παίρνω ανάσα και φυσάω τον μπαλόνι. Ωραία. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση, φυσιολογική άσκηση. Κάμψη έκταση της σπονδυλικής στήλης. Διατηρούμε τα χέρια πλεγμένα. Ωραία. Και θέλουμε σε αυτή τη φάση να νιώθουμε ότι μακραίνουμε. Ψηλώνουμε. Μπράβο. Α, ωραία. Και διαγράφουμε ένα μικρό 8. Ωραία. Δεν μπαίνουμε μέσα στον πόνο. Είναι ήπιες ασκήσεις, οι οποίες σιγά σιγά βελτιώνουν το εύρος κίνησης, μειώνουν τον πόνο, αυξάνουν την αιμάτωση στη σπονδυλική στήλη και ξεκινάει η επανεκπαίδευση των μειών για να σταθεροποιούν τη μέση. Οπότε, το πρώτο στάδιο με τον μπαλόνι είναι φουσκώνουμε για να ενεργοποιήσουμε τους σταθεροποιούς μυς και σιγά σιγά σε ένα περιβάλλον σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης δίνουμε κίνηση. Άμα σου πω ότι αποφορτίζεται και εγώ, που Ακριβώς. δεν μπορώ τώρα στη μέση, αλλά νιώθω ότι αποφορτίζεται η ένταση από εδώ, ρε παιδί μου. Αποφορτίζεται γιατί η σύσπαση των μειών αυξάνει ουσιαστικά Ωραία. Την αποσυμπιέζει τη σπονδυλική στήλη. Πάμε να Πολύ προλάβουμε. Σωστά. Λοιπόν, οπότε, μία τρίτη άσκηση είναι, τοποθετώ τα χέρια μου κατά αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, Έτσι. Εδώ, και στρίβω προς τη μια κατεύθυνση και φυσάω τον μπαλόνι.
Φουσκώνω τον μπαλόνι. Τέλεια. Φουσκώνω τον μπαλόνι. Ωραία. Μέχρι εκεί που δεν πονάω. Αν δηλαδή είμαι σε οξύ στάδιο και έχω πόνο. Μέχρι εκεί που δεν πονάω. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, έτσι. Θα πηγαίνω, μπορώ να πηγαίνω μέχρι εδώ. Επαναλαμβάνω την κίνηση. Ναι. Πάντα με εισπνοή. Πόσες φορές αυτές οι ασκήσεις, όσο αντέχει. Όσο αντέχουμε. Και χωρίς να μας προκαλούν πόνο. Και φυσικά βαδίζουμε, φροντίζουμε να ξαπλώνουμε για να ενυδατώνουμε τους δίσκους μας. Κατάλαβα. Αυτό ήταν δηλαδή αυτές οι δύο βασικές. Αυτές είναι οι βασικές ασκήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται κάμψη έκταση, συνδυασμένη κίνηση, στροφή, ακριβώς, πολύ ωραία, και μία άλλη ωραία άσκηση για να προσθέσουμε και να έχουμε ποικιλία. Ωραία, θα δείξω άλλες δύο. Η μία είναι. Αν προλάβουμε, ναι. Προλαβαίνουμε, δίνουμε πλάγιες κάμψης, μικρές. Μέχρι ωραία. Εκεί που δεν πονάμε, επαναλαμβάνω. Τέλεια. Και μία τελευταία. Εφόσον έχουμε καλοκαίρι τώρα, πρόστιο κολύμπι. Πηγαίνουν πάνω τα χέρια και κατεβαίνουν κάτω. Και κάνουν κάμψη έκταση. Έτσι. Έκταση. Έτσι. Έκταση και φυσάω τον μπαλόνι. Έχει σημασία. Πότε γιατί. Πότε το φυσάω. Πες. Φυσάω στην προσπάθεια. Ανεβαίνω. Ακριβώς. Ωραία. Και όσο δυναμώνουμε, μπορούμε να προσθέσουμε αντίσταση σε αυτές τις ασκήσεις, βάρη, ό,τι θέλουμε. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Γιώργο Τσουκαλά.